Ήθελες να τελειώσεις κάτι πρωτού επιστρέψουμε στο Σίντρι? Όχι. Πρώτα θα πάρουμε πίσω τον Μιμίρ. Έπειτα θα μας πεις τι έμαθες στο Άσγκαρντ. Και μετά θα δούμε. Τον βλέπεις πραγματικά ως αδερφό σου. Η Φρέια φαίνεται πως μετακόμισε εδώ σου έλειπα. Μόλις στρέψαμε το μίσος της πίσω στον Όντιν, κατάλαβε ότι είχαμε κοινά συμφέροντα. Προσπάθησα να την πείσω γι' αυτό, αλλά... Πότε έγινε αυτό? Α, πριν αρχίσω να σου λέω που πήγαινα τη νύχτα. Κατάλαβα. Έλα, δεν με σκότωσε. Δεν είπα τίποτα. Επιστρέψατε. Πώς πήγε? Το θηρίο δεν θα μας απασχολήσει άλλο. Τι ανακούφιση, επιτέλους. Ώστε αυτό ήταν το τέλος του Γερογκάρμ, ε? Ναι, περίπου. Ατρέα, την απόφαση σου να πας στο Άσγκαρντ μετά από όλα όσα περάσαμε, δεν θα την καταλάβω ποτέ. Ελπίζω μόνο να έφερες μαζί σου κάτι που θα μας βοηθήσει. Κι εγώ το ελπίζω. Έλα, θα σου δείξω τη σκαρόνι Όντιν. Αυτό τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Περισσότερο και από το Ράγναροκ ή οτιδήποτε. Αυτή η μάσκα. Την αναγνωρίζει κανείς? Αυτό το πράγμα? Α, δεν βγάζει πουθενά. Ασχολείται με αυτό το μαραφέτη από πριν τον γνωρίσω. Ειλικρινά, νόμιζα ότι οι γίγαντες του είχαν κάνει κάποια φάρσα. Καλά, φέρτο. Όχι. Κάνεις λάθος, Μιμίρ. Αυτή η μάσκα δεν είναι απάτη. Δεν την έφτιαξαν οι γίγαντες και μόνο λίγοι την είδαν στα οράματά τους. Ποτέ δεν έμαθαν την προέλευσή της, αλλά κάποιοι πίστευαν ότι σου επιτρέπει να βλέπεις τα μυστικά της δημιουργίας. Κάτι σαν χρησμός. Κάτι πολύ περισσότερο. Φαντάσου να μπορούσες να ενωθείς με μια πηγή αστήρευτης γνώσης. Γι' αυτό με βασάνισε Όντιν. Εσύ τι λες, την γνωρίζεις? Όχι. Είναι μια αιμονή του που ποτέ δεν ήθελε να μοιραστεί μαζί μου. Αλλά θα σου πω κάτι. Ακόμα κι όταν ο Όντιν λέει την αλήθεια, ο σκοπός του είναι ψεύτικος. Ούτως ή άλλως. Θα ήταν λάθος να μας παρασύρει αυτό. Ο Χάιμνταλ είναι ο στόχος μας, σωστά? Θα αλλάξουμε τη μοίρα μας με άλλο τρόπο. Τότε θα επιστρέψω στο Βάναχαϊμ. Αφού δεν θα επιτεθούμε στον Όντιν, πρέπει να βοηθήσω τον αδερφό μου να αντισταθεί. Θα τη βοηθήσουμε όταν μπορέσουμε. Θα μελετήσω τις σημειώσεις μου για τη μάσκα. Μήπως σκεφτώ ένα σχέδιο. Αλλά αν θελήσεις να πας κάπου, θα έρθω κι εγώ. Ακούστε με. Όλοι. Λυπάμαι ειλικρινά που έφυγα έτσι. Ξέρετε ότι δεν θα έβλαπτα ποτέ κανένα σας επίτηδες. Εντάξει, αφού μεταμορφώνεσαι σε αρκούδα κατά λάθος, υποθέτω πως συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, με συγχωρείτε? Φυσικά, Ατρέα. Ξέρουμε ότι δεν είχες κακό σκοπό, Μιχλέ. Σίντρι. Φυσικά και ναι. Κάποια στιγμή. Εντάξει. Το δέχομαι. Μιας και η ατμόσφαιρα ελάφρυνε, ελπίζω να με συγχωρέσετε που δεν έκανα περισσότερο όταν επιτέθηκαν οι Hellwalker. Ό,τι ενδιασμούς κι αν έχω για τη βία, δεν θα έπρεπε να τους διατηρώ όταν δέχεται επίθεση το σπίτι μου, ειδικά από απέθαντα εκτρώματα. Ανταυτού, εγώ πήρα την ασπίδα αντί για το σπαθί. Είχες δίκιο που με επέπληξε γι' αυτό, παλιόφιλε. Την επόμενη φορά που θα με χρειαστείτε, θα είμαι έτοιμος. Καλά τα λες, Τύρ.
Πιστεύω ότι θα είσαι.